να πάμε στη σύνδεσή μας, να υποδεχτούμε την κυρία Ρουμπίνη Αγαπητού. Είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ημιμαραθωνίου. Κυρία Αγαπητού, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλά, καλά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κάναμε ένα πρόλογο, νομίζω ότι είναι η δική σας σειρά να μας πείτε πώς νιώθετε με την επιστροφή πραγματικά αυτής της μεγάλης γιορτής, όχι μόνο του αθλητισμού όπως προείπα, του πολιτισμού, της κοινωνικής συμμετοχής μετά από 3 χρόνια. Για μας είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη πρόκληση. Γιατί έχουμε 3 χρόνια απουσίας, όμως είμαι σίγουρη ότι έχουμε δώσει το καλύτερό μας σε αυτό και αυτήν την Κυριακή θα σας εκπλήξουμε. Πέρα από το φαΐ που, όπως προείπατε, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί στην Κρήτη χωρίς φαΐ δεν γίνεται. Μα 3.000 αρικόπιτες, 3.000 αρικόπιτες, δηλαδή μόνο που τα ακούει κανείς. Θα φτάσουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά ετοιμάζεται εντυπωσιακά πράγματα κάθε φορά. Θα έχουμε μουσική όλων των ειδών μουσικής σε πάνω από 40 σημεία στη διαδρομή. Οπότε οι άνθρωποι και αθλητές που θα τρέξουν... Ναι, θα γευθούν και τις αρικόπιτες μετά, σωστά. 3.000 αρικόπιτες, όλες τις μουσικές. Και τις γανίζουν τώρα από σήμερα μάλλον. Δεν ξέρω για να προλάβουν πραγματικά. Σωστό, σωστό. Ξέρεις να φτιάχνεις καλές αρικόπιτες? Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν είμαι καλή νοικοκυρία. Α, δεν γνωρίζεις. Εντάξει, είναι σχέση νοικοκυρία μαγείρεσαι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κριτήριο. Κυρία Αγαπητού, επανήλθατε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Όλοι οι αθλητές έχουν την ευκαιρία να γευτούν κριτικές γεύσεις, να ακούσουν υπέροχες μουσικές, να διασκεδάσουν, να γίνουμε όλοι μια παρέα. Και πραγματικά να περάσουν, πολύ καλά. Να περάσουν πάρα πολύ καλά. Η αγωνιστική δράση ξεκινάει την Κυριακή το πρωί με τα 10 χιλιόμετρα 9 παρα 10. Έτσι θέλετε να μας πείτε λίγο πώς έχει το πρόγραμμα? Ξεκινάει στις 8:50 με τα 10 χιλιόμετρα. 9 και 10 είναι τα 21 χιλιόμετρα. 9 η ώρα συγγνώμη ο παιδικός αγώνας. Και έχουμε και τα 5 χιλιόμετρα, 12 τα οποία και 10. Δεν είναι μόνο για τους αθλητές, είναι και για τους περιπατητές, που θα είναι στις 12 η ώρα και μετά έχουμε και τον αγώνα ΑΜΕΑ στις 12:40. Πολύ σωστά και ακολουθούν που είναι βέβαια... η τρίτη χρονιά που το διοργανώνουμε. Έτσι και ακολουθούν βέβαια οι απονομές. Και μετά ακολουθεί ένα τεράστιο γλέντι μετά τις απονομές. Που αναμένουμε να μείνουν όλοι οι αθλητές και εκτός από τους αθλητές και όλοι όσοι θα παρακολουθήσουν. Γιατί θεωρούμε ότι είναι και ένα ωραίο θέαμα και ένα, πέρα από τη μουσική, τη κριτική κουλτούρα που θέλουμε να προβάλλουμε, θα έχει και ένα τεράστιο κλέντι με χορό και διασκέδαση. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό event εκεί στο θέατρο του Αρκαλοχωρίου, πραγματικά εντυπωσιακό. Υπάρχει δυνατότητα έστω και τώρα δηλώσεων συμμετοχής, γιατί ξέρετε, κάποιοι είναι και της τελευταίας στιγμής. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ακόμα στα 5 χιλιόμετρα, τα 21 και τα 10 είναι λίγο περιορισμένες, νομίζω ότι σήμερα θα κλείσουν. Το 1 χιλιόμετρο δυστυχώς έχει εξαντληθεί, αλλά αν δεν προλάβουν μπορούν να δηλώσουν και θελοντές. Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί η συμβολή των εθελοντών είναι τεράστια. Νομίζω αγγίζουν τα 500 άτομα οι εθελοντές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σίγουρα τα αγγίζουν. Μπορεί να και να τα ξεπερνάμε, γιατί αν σκεφτούμε ότι μόνο υπάρχουν 40 σημεία μουσικούς, ιατρούς, εθελοντές, σαμαρίτες, δεστρώμα, έχουμε στους δρόμους... Στο εκθεσιακό, έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές. Παντού, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να πούμε όμως ότι ο ημιμαραθώνιος Κρήτης δεν αφορά μόνο την ημέρα της Κυριακής. Υπάρχουν και τα προεόρτια, αυτά του Σαββάτου, έτσι, στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα μοιράσετε τα πακέτα. Θέλω όμως να κάνουμε και μία αναφορά στην σπουδαία Μαρία Πολύζου και την παρουσία του βιβλίου της. Μια γυναίκα η οποία, όπως λέγεται, δεν τα παράτησε ποτέ, έτσι. Ναι, η παρουσία του βιβλίου του θα γίνει στα πλαίσια της διοργάνωσης το Σάββατο, που θα μοιράζουμε τα πακέτα στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα είναι στις 12:30 ώρα στο Σινέ Αστόρια. Είναι μια γυναίκα που μας εμπνέει, πέρα ότι είναι μια καταπληκτική μαραθωνοδρόμος. Είναι μια γυναίκα η οποία μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, ποτέ δεν σταμάτησε, πάντα προσπαθεί και τα κατάφερε.
Και νομίζω το ίδιο ισχύει και για εμάς εδώ πέρα στα Αρκαλοχώρια, ότι πάντα προσπαθούμε και προσπαθούμε να τα καταφέρνουμε. Έχετε απόλυτο πέρα δίκιο. Πέρα από τις αντίστοιχες. Και ως αθλήτρια βέβαια έχει σπουδαίες περγαμηνές, αλλά και ως γυναίκα και μέσα από αυτό το βιβλίο της καταγράφει δύο πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής της, τόσο για την κακοποίηση που βίωσε σε μικρότερη ηλικία, αλλά και τον καρκίνο που κατάφερε να νικήσει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θέλω έτσι λίγο να μας πείτε και για τα αν έχουμε άλλα δρόμενα που αφορούν στον ημιμαραθώνιο και κάνοντας λόγο προηγούμενα για την κοινωνική δράση του ημιμαραθώνιου, θέλω να αναφερθούμε και στο όραμα ζωής που για μία ακόμη φορά θα δώσει το παρόν, το όραμα ελπίδας, έχετε απόλυτο δίκιο. Που συλλέγει κάθε χρόνο από τους αθλητές τσάλιο, το οποίο μπορεί να σώσει μια ζωή. Για μας είναι ένα δευτερόλεπτο, για άλλον είναι μια ολόκληρη ζωή. Πολύ σωστά και νομίζω... Και μάλιστα έχουν βρεθεί και συμβατοί δότες στο παρελθόν, δύο αν δεν κάνω λάθος, από την περιοχή λόγω του Μαραθωνίου Κρήτης. Έτσι, αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι ήταν επιτυχημένη η παρουσία και η συμβολή σας όλο αυτό το εγχείρημα και τα προηγούμενα χρόνια για το λόγο που μόλις αναφέρατε και νομίζω ότι αξίζει όλοι όσοι βρεθούν την Κυριακή στο Αρκαλοχώρι και το Σάββατο στην Πλατεία Ελευθερίας που θα στηθεί περίπτερο να δώσουν ένα δείγμα, μεσάλιο να πούμε είναι, δεν είναι κάτι, μπορούμε πραγματικά να σώσουμε μία ζωή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι ενδεχομένως στο οποίο δεν αναφερθήκαμε. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Σας περιμένουμε και εσάς να έρθετε, να δώσετε το παρόν. Βέβαια, και το μήνυμα το οποίο θα προκύψει. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία διοργάνωση και πέρα από το αθλητικό κομμάτι και το ψυχαγωγικό, βασικός στόχος είναι να προκύψει και ένα μήνυμα. Το εφετινό μήνυμα ποιο είναι, και να μην ξεχνάμε τι πέρασε αυτή η περιοχή ένα χρόνο πριν. Εγώ θέλω να πω ότι όπως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Να παλεύουμε και να έρθουμε με το χαμόγελο στα χείλη, όπως και να... Είμαστε εδώ, είναι αυτό το μήνυμα το οποίο προκύπτει και λένε οι άνθρωποι εκεί από την πρώτη στιγμή, ότι εμείς θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε. Θέλουμε τη βοήθεια βέβαια, θέλουμε τη βοήθεια από την πολιτεία, η οποία βέβαια δεν έχει έρθει, κακά τα ψέματα, και ένα χρόνο τώρα και οι άνθρωποι στις περισσότερες περιπτώσεις, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παλεύουν μόνοι τους. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι η κυρία Αγαπητού είναι καταλληλότερη να μας αναφέρει τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν εκεί στο Αρκαλοχώρι, που ούτως ή άλλως... Δύσκολες πάνε... συνθήκες, το γνωρίζουμε, το καταγράφουμε. Είμαστε εδώ, εγώ αυτό κρατώ. Να σας ευχαριστήσουμε. Και είναι και μια πολύ διαφορετική χρονιά, γιατί απέναντι από το κτηριακό είναι και ένα οικισμό. Σωστά. Οπότε θα έχουμε και τους σεισμόπληκτους απέναντι. Με το βλέμμα στραμμένο εκεί στους συνανθρώπους μας. Σε οικίσκους. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.